Πριν από λίγο αφήχθη επί ελληνικού εδάφους η παραολυμπιακή αποστολή από το Παρίσι έφτασε στην χώρα μας με πολλά χαμόγελα αλλά και τα μετάλλια στην αποστολή της. Πάμε να συνδεθούμε με το Ελευθέριος Βενιζέλος εκεί όπου βρίσκεται η Βάλια Πηλιανίδη. Καλησπέρα Βάλια. Καλησπέρα Σταύρο από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο γέμισε χρυσάφι, ασίμι, χαλκό, γέμισε 13 συνολικά μετάλλια για τους Έλληνες αθλητές, για την ελληνική παραολυμπιακή αποστολή. Πραγματικά το κλίμα στο αεροδρόμιο είναι γιορτινό. Πολλοί κόσμος βρέθηκε και χειροκρότησε τους Έλληνες παραολυμπιονίκες με σημαίες, με πολλά λουλούδια και βλέπαμε ότι οι αθλητές πραγματικά ήταν με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη και περηφάνεια στο πρόσωπό τους. Συνολικά 13 μετάλλια, 3 χρυσά, 3 αργυρά και 7 χάλκινα ήταν ο απολογισμός της ελληνικής αποστολής στο Παρίσι και πραγματικά όλοι εδώ πέρα στο αεροδρόμιο έχουν ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο, ένα πολύ γιορτινό κλίμα και οι αθλητές πραγματικά έδειξαν ότι είναι πανέτοιμοι για την επόμενη πρόκληση για τους επόμενους παραολυμπιακούς αγώνες στο Λος Άντζελες και μάλιστα έστειλαν ηχηρό μήνυμα προς την κοινωνία ότι κανείς δεν πρέπει να τα παρατάει. Τι ξεχώρισες από την άφιξη Βάλια, τι ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση? Ξεχώρισα πραγματικά το γεγονός ότι ακόμα πολλοί αθλητές δεν το είχαν συνειδητοποιήσει, δεν είχαν συνειδητοποιήσει το κατόρθωμά τους. Και μίλησα και με την Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κολύμβηση. Πραγματικά μας παραδέχτηκε ότι, ότι ήταν οι τελευταίοι της παραολυμπιακοί αγώνες, αλλά ότι για να το συνειδητοποιήσει της πήρε λίγο διάστημα και πραγματικά δεν μπορούσε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της και το δώρο αυτό που έλαβε για τα γενέθλιά της. Τα λόγια από πολλούς αθλητές βγαίναν με δυσκολία, αλλά η περηφάνεια πραγματικά ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ Βάλια Πηλιανίδη. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις που έγιναν πριν από λίγο. Το που μπήκαμε απευθείας του λέω, που έχω ανατριχιάσει του λέω. Είχα πραγματικά ανατριχιάσει, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Έχεις συνειδητοποιήσει αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία να επαναλάβεις το θρίαμβο του Τόκιο και να φέρεις ένα δεύτερο χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα? Όχι, αλήθεια δεν το έχω συνειδητοποιήσει και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και ευχαριστώ πάρα πολύ αυτούς εδώ τους δύο ανθρώπους που το τελευταίο δίμηνο δώσαμε πραγματικά την ψυχή μας. Ευτυχώς τα καταφέραμε. Όλοι θεωρώ κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, όλοι οι αθλητές. Άλλοι δεν τα πήγαν τόσο καλά, άλλοι τα πήγαν πολύ καλύτερα από αυτό που περιμένανε. Αλλά ο σκοπός του αθλητισμού είναι αυτός, εκτός από τη διάκριση, είναι να περάσουμε το μήνυμα ότι μπορούμε να είμαστε δυνατοί, να είμαστε καλά, ακόμα και με αντίξωες συνθήκες, ακόμα και με προβλήματα αναπηρίας και να δίνουμε το δικό μας αγώνα. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από ένα μετάλλιο. Αυτό είναι απλά μια ανταμοιβή. Το μήνυμα που περνάμε νομίζω είναι πιο σημαντικό. Σίγουρα ήταν απίστευτη χαρά και συγκίνηση, γιατί δεν ήταν και εύκολο παιχνίδι. Δηλαδή και βρίσκεται στην παράταση και όταν είναι ένα παιχνίδι στην παράταση δεν ξέρεις το τι θα γίνει. Και η επιτυχία ενός μεταλλίου με την αποτυχία του να γυρίσει με άδεια χέρια είναι στη μια βολή πλέον. Οπότε ήταν απίστευτη η ικανοποίηση, η συγκίνηση, η χαρά και η ευτυχία που κατάφερα και το κέρδισα.